Τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Σήμερα άλλαξε ο καιρός. Άλλαξε ο μαλλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό δεν είναι το θέμα καθόλου. Το θέμα σήμερα είναι ποιο είναι το αγαπημένο είδος ψωμιού. Ναι, ναι, αυτό θα είναι. Κάτι νιώθω με τα μαλλιά μου περίεργο. Περίμενε. Ναι, όχι. Λέτε να τα πιάσω. Λοιπόν, παίρνουμε τα μισά μαλλιά, κάνουμε μία νοητή ευθεία. Πεθαίνουμε ταυτόχρονα να τις εκπομπείς. Ξεκινάμε από το πίσω μέρος του αυτιού, πηγαίνουμε προς τα πίσω και πιάνουμε και από το άλλο πίσω μέρος του αυτιού και πηγαίνουμε προς τα πίσω. Ξέρετε, εκεί πέρα που μαζεύεται το lifting, ναι, κάπου εκεί το κάνουμε. Πιάνουμε τα μισά μαλλιά λοιπόν. Έχουμε ένα ελαστικάκι στο χέρι μας. Δεν είναι απαραίτητο τα μαλλιά μας να είναι σε καλή κατάσταση. Ειδικά αυτό το χτένισμα μπορεί να μας σώσει άμα έχουμε να κάνουμε μπάνιο τρεις μέρες. Και το περνάμε τρεις φορές, δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός για εσάς. Εγώ θέλω να είναι αρκετά σφιχτά. Μετά πιάνουμε, χωρίζουμε την κοτσίδα μας σε δύο μέρη και τεντώνουμε. Για να δω. Εξαιρετική επιτυχία. Έχω και μια φράτζα, έτσι. Σεξι, είμαι σεξι τώρα. Εντάξει, πάρα πολύ ρε. Ναι, βεβαίως, εννοείται, οκ. Λοιπόν, να πω ότι μας στέλνετε σχετικά με το σημερινό μας θέμα στο Cooler MTV στο Twitter, αλλά και στο αντίστοιχο post που έχουμε κάνει στη σελίδα του MTV στο Facebook. Τι τρίχες! Αχ, πόσο μαδάω! Γιατί το κάνω αυτό? Έχει αρχίσει και μαδάει και ο Bon Jovi πάρα πολύ αυτές τις μέρες και ξενερώνω λίγο, γιατί μου γεμίζει τρίχες τα ωραία μου σεντόνια. Με στα σεντόνια μυρίζει ακόμα η δικιά σου αντρική καλόνια. Το συγκεκριμένο τραγούδι εγώ το έμαθα πολύ αργά. Το έμαθα γύρω στα 19 μου. Δεν ξέρω γιατί άργησα τόσο να το μάθω, αλλά το τραγουδούσαμε σπίτι με τις φίλες μου όταν κάναμε private trash nights. Ήτανε πολύ ωραία. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να πω. Λοιπόν, ξαναλέω. Έβαλα λάθος πράγματα εδώ. Ναι, φυσικά και έβαλα λάθος πράγματα εδώ. Έβαλα και κεφαλαία. Να προσέχετε, παιδιά μου, να προσέχετε. Όταν βάζετε κωδικούς, μην έχετε αφήσει κεφαλαία ανοιχτά. Κίνδυνα. Nice. Λοιπόν, μιλάμε για το είδος του ψωμιού που μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ψωμί. Πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει σε άρρωστο βαθμό το ψωμί. Μπορώ να φάω ψωμί με ψωμί, ας πούμε. Τρελαίνομαι με το ψωμί. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο γεγονός ότι έχω ψωμάκι. Συγγνώμη. Εντάξει! Τι θέλετε, να είμαι καταθλιπτικά! Αυτό θέλετε! Και 7 φωτεινές, λέει. 7 φωτεινές αυτό! Παιδιά, συγγνώμη, προσπάθησα. I tried. Ήταν καλό. Γέλασες. Απλά δεν φαίνεται ψωμάκι, γιατί φοράω μαύρο και κάθομαι κιόλας. Αλλά απλώνονται λίγο πάνω στον καναπέ. Έτσι πρέπει να κάνετε σωστό το ψωμάκι. Θυμάμαι τότε, παιδιά, που καθόμουν και τον μπούτι μου, όταν το ζούλαγα, έκανε έτσι μια ωραία ευθεία γραμμή, γιατί φαινόταν πόσο γυμνασμένο ήταν και που δεν είχε κυταρίτιδα. Τώρα κάθομαι και είναι όλο ένας ευθύς κύκλος από μικρότερα λακκουβάκια, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, σε καμιά σελήνη και έχει κρατήρες. Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν πειράζει. Έρχεται καλοκαίρι. Πώς θα βγούμε στις παραλίες? Με αυτοπεποίθηση. Εντάξει. Γιατί πρέπει να αναλαμβάνεις τις συνέπειες των πράξεών σου και να πεις, ρε φίλε, ότι ναι, έτρωγα ψωμιά όλο το χρόνο, έπαιρνα ψωμί, το βουτούσαμε σε σος τσέντα και το έτρωγα με πατάτες τηγανιτές, όλο αυτό μαζί. Και μου άρεσε. Οπότε μη με κοιτάς έτσι επικριτικά εσύ, άνθρωποι στην παραλία, γιατί εγώ έχω φάει πολύ περισσότερο από σένα και το έχω απολαύσει. Τι, Άλεξ, εντάξει, μη με κοιτάς έτσι, σε βλέπω που είσαι όλο judgmental. Απόλυτα περίπτωση κρίση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Cooler MTV στο Twitter και στο αντίστοιχο post που με κάνει στη σελίδα του MTV στο Facebook. Μπορείτε να μας στείλετε και να μας πείτε για το αγαπημένο σας είδος ψωμιού. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι, επανερχόμαστε.
Επιστρολουφίρε, λοιπόν, εδώ στο Cooler. Παρέα φυσικά με τα προϊόντα Boss Keratin Advanced, τα οποία μας βοηθάνε να κάνουμε styling στα μαλλιά μας χωρίς να τα φθύρουμε και προστατεύουν την κερατίνη της τρίχας. Έχουμε εδώ μαζί μας, είναι πάρα πολύ ωραίο επιστηλέ και είναι πάρα πολύ ωραίο σχετικό. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στη σελίδα του Mad TV στο Facebook και του Mad Radio. Υπάρχει και ένα ειδικά διαμορφωμένο tab, μπορείτε να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή. Κάθε Παρασκευή ανακοινώνουμε τον νικητή μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι, κάνουμε την κλήρωση επί τόπου εδώ πέρα, παιδιά! Σφυρίζεται. Τζούφιο, τελείως. Μπράβο, Μινά, μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν θα να σφυρίξω. Θα... ναι, το έχουμε ξαναπεί. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Τώρα το έκανα χαλαρό για να μην χαλάσω και το κραγιόν μου, ξέρεις, γιατί είμαι μια κυρία. αλλά φυσικά, με το ένα δάχτυλο. Με το ένα έτσι. Έτσι. Α, όχι, δεν μπορώ. Μπορώ τον Dr. Evil στο Austin Powers. Μίνι-μι. Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Είναι ένα ταλέντο το οποίο το έχω από πολύ μικρή, από όταν πήγαινα δημοτικό, νομίζω. Το έμαθα στο χωριό. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά, μωρέ. Ναι, ναι, Μινά, ξεχνάς. Άσχε και ξεχνάς η ηλικία, φαίνεται. τι θα κάνουμε. Ορίστε. Δεν ξεχνάς. Απλά με αγνοείς. Απλά δεν με προσέχεις. Αυτό. Κάθεσε και μιλάς με τσοποπάνω και με γράφεις στα παλιά σου παπούτσια. Λοιπόν, πήρες καινούργια παπούτσια. Με γεια, Μινά! Ο Μινάς πήρε καινούργια παπούτσια, στα φέρει η Νονά το Πάσχα. Ναι. Μαζί με τη λαμπάδα. Αλήθεια. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Πήρα ένα κατοστάρικο. Ένα κατοστάρικο. Πήρα μια λαμπάδα. Ξέρεις τι, το έχω ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ άδικο από όταν μπήκε το ευρώ που σταμάτησα να μας δίνουν 10.000. Και δεν έδιναν 50 ευρώ, έδιναν 20 ευρώ στις γιορτές. Και αυτό εμένα με ξενέρωνε πάντα πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Για να δούμε τι λέτε για το ψωμί, το οποίο είναι έτσι φλέγον ζήτημα. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ μια απλή φρατζόλα παίρνω και τρώω κυρίως στο μέσα γιατί του βάζω και ένα κιλό τζατζίκι. Το τσίπημά μου είναι καλά, Κωνσταντίνε. Είναι λίγο. Δεν ξέρω τι με τσίπησε. Δεν ξέρω, λες να ήταν μεταλλαγμένη αράχνη να γίνει Spider Woman. Όχι, το δείξαμε χθες, δεν θέλει να το ξαναδεί ο Κώστας. Γιατί χθες μου λέει, μας δίνεις τα σπυράκια σου. Και του λέω, δεν είναι σπυράκι, είναι τσίμπημα. Εντάξει. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα που μας στέλνει μηνύματα στην εκπομπή. Φανταντικός θαυμαστής. Η Ντορέτα μου λέει, αν ήξερα πως το σάντουιτς στα ελληνικά λέγεται αμφίψωμο, σοβαρά. Το σάντουιτς στα ελληνικά λέγεται αμφίψωμο. Φαντάζομαι γιατί έχει ψωμάκι και από τις δύο μεριές. Οπότε είναι αμφί. Πολύ μπροστά. Λοιπόν, Ντορέτα, ο Μινάς λέει πως είσαι πολύ μπροστά και μπράβο. Ορίστε, τον τάραξε και κουνάει και την κάμερα. Με σουσάμι της αρέσει της Αμαλίας, παγκέτα για τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει είναι ψωμάρα. Ψωμάρα. Εδώ και χρόνια ο Κριστιαν λέει το ψωμί μου έχει αντικατασταθεί από σουβλακόπιτες. Ο Νίκος προτιμά το αγιοργήτικο καθώς και το βυζαντινό. Επιλεγμένη φούρνη γειτονιάς μας γράφει στο, σε παρένθεση. Δεν πειράζει που δεν μπορείς να δεις την εκπομπή μας σήμερα, Νίκο. Δεν ξέρω τι έχεις να κάνεις, κάνε δουλειά σου. Α, έχουμε την Μαντό Γαστερά του, η οποία μας έχει κάνει comment και η Μαντό. Λέει, το λαγανάκι από το σόβολο. Αμάρε Μαντό. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, βοηθήστε με. Τα λέτε τα πρωινά μαζί με την Μαντό. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, πες μου. Ναι, τι είναι. Α, λαγανάκι. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο αυτό το λαγανάκι. Φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο από το σόβολο. Πολύ ο Νίκος λέει με προζύμι ωραίο είναι, αλλά με σουσάμι είναι λίγο καλύτερο. Με προζύμι δεν μου αρέσει καθόλου. Μου βγάζει μια πικρίλα. Ένα έτσι μου βγάζει το ψωμί με προζύμι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιος το έγραψε. Ναι, η Αφροδίτη το λαδόψωμο. Πόσο true! Πόσο true! Αυτό της φόρμας ειδικά που έχει λαδάκι κάτω, πω. Τέλειο, τέλειο. Είχαμε ένα φούρνο όταν ήμουν μικρή στο γαλάτσι που φτιάχνει εξαιρετικό του ψωμί και ήθελα να παίρνουμε συνέχεια και το τρώγα όλο και η μαμά μου δεν έπαιρνε γιατί μετά εγώ χόντρε να ξέρω εγώ τρώγοντας άπειρο. Της Παρασκευής αρέσουν όλα τα ψωμιά. Θες να σηκωθώ όρθια για να δείτε τι φοράω ή να δείτε τα ψωμάκια μου, παιδιά. Ορίστε, σηκώθηκα όρθια. Εντάξει. Okay. Το έχουμε. Τα λαγανάκια μου. Τα λαγανάκια μου κρύβονται εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία, να κάτσω πάλι τώρα. Όχι. Όχι, κάθισα. Λοιπόν, η Θάλια λέει το κλασικό, τύπιο σνόμπ. Το κλασικό ποιο είναι, το χωριάτικο, ας πούμε. Ποιο είναι το κλασικό ψωμί. Υπάρχει such thing as κλασικό ψωμί.
Πολύ σπορώ για τη Δέσποινα και για να δούμε εδώ πέρα έχω ένα email. Ένα email, μου έχει στείλει ένα email η συντακτριά μου. Έχω τα είδη του ψωμιού. Σταρένιο λευκό λέει. Πρόκειται για λευκό ψωμί από τα πλέον συνηθισμένα σήμερα που φτιάχνεται από λευκό αλεύρι. Είναι πλούσιο σε ασβέστη, αλλά πιο φτωχό σε φυτικές ίνες. Αφού παρασκευάζεται. Το έχω. Αφού παρασκευάζεται από αλεύρι που έχει υποστεί αφαίρεση φύτρου και έχει επεξεργαστεί. Εντάξει. Επεξεργαστεί Pentium 4. Τι επεξεργαστεί. 13 φορές. Ναι, σας άρεσε αυτό. Ήταν αρκετά κακό. Έχω φρικάρει λίγο. Μισό. Όχι, θα το κάνουμε. Εξαιρετική μέθοδος είναι επίσης αυτή. Το πιάνεις έτσι. Α, ναι. Ναι, όχι τώρα, παιδιά, νομίζω ότι θα φτιάξω την ιδανική κοτσίδα. Όχι, δεν πάμε ακόμα σε κομμάτι. Μισό. Θέλω να κάνω το tutorial. Πού είναι η Μάρα Σαμαρτζή εδώ πέρα να μας δείξει πώς γίνεται. Τη Μάρα Σαμαρτζή θα τη δούμε σε λιγάκι. Αυτή την εβδομάδα δεν έχει tutorial, έχει τα αγαπημένα της προϊόντα για τον μήνα αυτό. Μισό. Έχουν ακρίνει τα μαλλιά μου, είμαι χαρούμενη γι' αυτό πολύ. Δεν ξέρω αν ακούτε το κρακ που συμβαίνει. Δεν πειράζει. Έχω μέλλον νομίζω στην κομμωτική. Έτσι δεν είναι. Έρχονται οι ναξώτες και μας παίρνουν τις δουλειές, θα λέει μετά ο κύριος Ιφαντής μέσα στο μακιγιάζ. Λοιπόν, το έχουμε. Τώρα, για να δω, ναι. Τώρα μπορούμε να πάμε σε ένα κομμάτι. Επειδή το είπα εγώ. Επιστροφή λοιπόν στα κούλερ και συνειδητοποίησα, παιδιά, ότι υπάρχει ένα ψωμί το οποίο είναι το ψωμί του τεμπέλη. Δηλαδή αλήθεια. Είναι το ψωμί για τόστ χωρίς κόρα. Για ποιο λόγο, δηλαδή πόσο βαριέσαι. Γιατί δεν μπορείς απλά να κάνεις ένα τσακ να βγάλεις την κόρα άμα δεν τη θες. Τι πράγμα είναι αυτό. Να μην την πληρώνεις. Απερίτε αυτή τη συνολική τιμή, από τη τιμή του προϊόντος η κόρα. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 90 λεπτά χωρίς κόρα, 1 ευρώ με κόρα. Όπως εγώ που παίρνω, ας πούμε, πάντα οτιδήποτε και να παραγγείλω σε σουβλατζίδικο, σε μπεργκεράδικο, σε κρέπο τέτοιο, βγάζω τα μισά πράγματα απ' έξω. Αλλά τα πληρώνω ολόκληρα. Γιατί να τα πληρώνω ολόκληρα, κύριε, αφού βγάζω τα μισά υλικά. Γιατί δεν το φτιάχνω μόνη μου, ναι. Ενώ άμα είχα αυτό το εξαιρετικό ψωμί για τόστ χωρίς κόρα, θα μπορούσα να εξοικονομήσω όλα αυτά τα λεφτά που χάνω γενικά. Ναι, οκ. Okay. Στο ψωμί για τόστ λένε εδώ πέρα είναι ειδική κατηγορία ψωμιού, όπως λέει και το όνομά του, με χρήση σε τόστ και ορεκτικά. Μπορεί να έχει κόρα ή όχι, ενώ βγαίνει και σε ολική άλυση ή κάλες εκτός από σταρένιο. Μου αρέσει πάρα πολύ και το σταφιδόψωμο εμένα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνω με σταφιδόψωμο. Και η λαγάνα μου αρέσει, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι μόνο για το Πάσχα. Και γιατί είναι πανάκριβη, ναι. Γίνεται με τη λέει εδώ. Αποκλειστικά πασχαλινό ψωμί φτιάχνεται για Τι φωνάζετε από μέσα, τι λένε. Ναι, την Καθαρά Δευτέρα, οκ. Okay. Για ποιο λόγο να πάρεις ένα ψωμί, να φτιαχτεί ένα ψωμί μόνο για την Καθαρά Δευτέρα. Μου φαίνεται τελείως περίτω. Τέλος πάντων, φτιάχνεται για κατανάλωση την Καθαρά Δευτέρα και δεν έχει μέσα γάλα ή αυγά παρά μόνο αλεύρι, μαγιά, αλάτι, ζάχαρη, ελαιόλαδο, γλυκάνισο, σουσάμι και καμιά φορά κρασί. Έχει παραλληλόγραμμο σχήμα συνήθως. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που δεν τρώω όλα τα καθαρό δευτεριάτικα και τρώω μόνο χαλβά. Σκέφτομαι ότι υπάρχει κάπου ένας φούρνος ο οποίος έφτιαξε ένα ψωμί μόνο για μία μέρα για να το σπαταλήσω εγώ τρώγοντάς το με χαλβά. Κρίμα δεν είναι. Κρίμα από το Θεό. Τα άλλα ψωμάκια κλαίνε. Όχι. Αλλά εντάξει, για ποιο λόγο. Μου φαίνεται πολύ περίτω. Ψωμάκια για πρωινό λέει εδώ. Τι εννοεί μπριός. Πολλά ψωμάκια τρώγονται για πρωινό, όπως για παράδειγμα τα ψωμάκια κανέλας. Είναι στρογγυλά, καμιά φορά είναι γλυκά και είναι ιδανικά να συνοδεύσουν το καφέ, το τσάι, το γάλα του πρωινού, αλλά και ως ενδιάμεσο γεύμα πριν το μεσημέρι. Δεκατιανό δηλαδή. Στο στρατό τρώγατε δεκατιανό μηνά. Εμείς στην κατασκήνωση πηγαίναμε το πρωί στα μαγειρία, παίρναμε το πρωινό και το δεκατιανό. Ναι, στα μαγειρία. Αμέ, πηγαίναμε εκεί πέρα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Και τα παίρναμε όλα μαζί και τρώγαμε το πρωινό και μετά φιλούσαμε τα υπόλοιπα και τα τρώγαμε για δεκατιανό. Μερικές φορές το απόγευμα είχαμε και παγωτό. Ήταν οι πιο ωραίες μέρες. Και ήταν το πιο τέλειο από όλα να είσαι στη σκηνή με κάποιον ο οποίος δεν τρώει παγωτό.
Γιατί έτρωγες και το δικό του. Ήτανε πολύ ωραία να σου βάλουν κατά λάθος ένα επιπλέον παγωτό στη σακούλα που πήγαινες να πάρεις από τα μαγειρία. Τότε σχεδόν κλαίγαμε όλα τα παιδάκια από συγκίνηση. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε τη Μάρα Σαμαρτζή, η οποία με πάρα πολύ χαρά μας μιλάει για τα αγαπημένα της προϊόντα και το μήνα Απρίλιο. Και θα επανέλθουμε. Τραγουδάς, αλήθεια τώρα, seriously, τραγουδάς μου να... Θεέ μου, Θεέ μου, Μοσχολιού θέλουμε καταρχήν σήμερα στην εκπομπή, όχι, Νίκο, είπαμε. Αυτό, ναι, αυτό θέλουμε. Όχι, έχεις κάποιο πρόβλημα, Μινά. Να σου πω, εγώ κάνω εκπομπή εδώ πέρα. Όχι εσύ. Έτσι, κοίτα χαμηλά, έτσι πρέπει. Η Αλεξάνδρα λέει δεν τρώω ψωμί, αλλά άμα τύχει και φάω, τρώω ό,τι να είναι. Εγώ δεν τρώω μαύρο ψωμί, καθόλου. Δεν καταλαβαίνω το μαύρο ψωμί. Δεν μου αρέσει. Καθόλου. Εντάξει. Συγγνώμη. Άμα είχατε σκοπό να μου στείλετε καλάθια με μαύρα ψωμιά. Όχι. Όχι. Θα πω όχι. Θα το αρνηθώ. Γαλλική πακέτα και προζύμι ανάλογα και το φαγητό η Μέρη Τσάντανταλίδου. Και η Ελευθερία δεν τρώει ψωμί. Παιδιά μου, πώς αντέχετε. Αχ. Εντάξει. Εντάξει. Πολυτελείας ποιο είναι. Το αφράτο μούφο ψωμί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μικρή μου άρεσε πάρα πολύ η Μαργαρίτα. Γιατί τη δίνει, έπαιρνε και την έκανε σαντουιτσάκια. Ναι. Αυτό ναι. Αυτό μάλιστα. Αυτό γιατί όχι. Παλιά τη άρεσε με προζύμι τη Χριστίνα, αλλά τώρα τη αρέσει το μαύρο. Συγγνώμη. Μεγαλώνοντας, βασικά νομίζω ότι απλά αναγκάζεσαι και το τρως. Κάπως έτσι και μετά το συνηθίζεις και λες ότι δεν σου αρέσουν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι ήμουν εγώ μικρή με το γάλα. Όταν ήμουν μικρή, το φρέσκο γάλα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Και ειδικά πριν από μένα δεν υπήρχε φρέσκο γάλα. Ήταν όλα βαπορέ έτσι. Και μεγάλωσα με βαπορέ. Και κάποια στιγμή απλά. Στο χωριό σου φυσικά και υπήρχε. Αλλά δεν ήταν τόσο ευρεία η παραγωγή. Αυτό θέλω να πω. Όπως είναι τώρα, ας πούμε, που υπάρχουν και πάρα πολλά διαφορετικά είδη και με μεγαλύτερη διάρκεια. Κατάλαβες τι λέω. Τότε λοιπόν εγώ μεγάλωσα με βαπορέ και μετά σε κάποια φάση δεν ήθελα πια να πίνω βαπορέ γιατί το έπαιρνα το βαπορέ και έβαζα μισή κούπα ζάχαρη. Μισή κούπα γάλα. Και το τρώγαμε το κουτάλι. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Και λέω: όχι, πρέπει να σταματήσω να το κάνω αυτό το πράγμα και πρέπει να αρχίσω να πίνω φρέσκο. Το οποίο φρέσκο δεν μου άρεσε καθόλου στη γεύση. Το συγχαινόμουν. Το απεχθανόμουν. Δεν το ήθελα. Καθόλου, καθόλου, καθόλου ποτέ. Και τελικά άρχισα να πιέζω τον εαυτό μου να πίνει φρέσκο γάλα και κάποια στιγμή σταμάτησε να μου αρέσει το βαπορέ. Και έπινα μόνο φρέσκο. Έτσι νομίζω έχει γίνει και με το μαύρο ψωμί. Γιατί δεν μου φαίνεται λογικό να σου αρέσει το μαύρο ψωμί από την αρχή. Δεν μου φαίνεται καθόλου λογικό αυτό. Μη. Τις λίτσες τις φτιάχνει η μαμά στα Ρένιο. Α, και η μαμά μου, η δικιά μου φτιάχνει ψωμάκι. Τώρα έχει φτιάξει κέικ αυτές τις μέρες. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο κεκάκι. Έφαγα ένα κομμάτι πριν φύγω από το σπίτι. Η μαμά μου, όχι, μου αρέσει το ψωμί που φτιάχνει η μαμά μου. Το άσπρο. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει το μαύρο. Και οι περισσότεροι φτιάχνουν. Σου είπα δεν μου αρέσει με προζύμι. Δεν μου αρέσει αυτή η γεύση, η ξυνήλα. Θέλω ειδικά να είναι φτιαγμένο και να είναι ωραίο, να είναι πιο γλυκό ίσως. Τώρα θα μιλήσω εγώ για την παραγωγή του ψωμιού, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, Μινά μου. Εσύ πώς θα φτιάχνεις το ψωμί. Δεν φτιάχνεις, γιατί. Μα φτιάχνεις τόσα άλλα ωραία πράγματα. Τι είχες φτιάξει τις προάλλες, Κλεισφαίρη. Όχι κουλουράκια, σοκολατάκια. Τις προάλλες ήταν πριν από 7 μήνες αυτό, έτσι. Ούτε που θυμάμαι. Τρουφάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ όταν, κάνουν μικρά κομματάκια κορμού. Αυτά μου αρέσουν, που είναι μπουκίτσες κορμού. Σ' αρέσει αυτό, Μινά, έτσι όπως το είπα. Σου έκανε ένα κάτι. Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να έχω φάει πάρα πολλά γλυκά όμως αυτές τις μέρες, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν είναι καλό. Χθες έφαγα φαγητό. Πάλι καλά. Έφαγα και κάτι περίεργο popcorn το βράδυ. Θυμάστε κάτι popcorn που είχε φέρει ο Δημήτρης που είχαν καραμέλα και σοκολάτα. Ωραία. Έφαγα αυτά, αλλά τα έφαγα με βούτυρο. Και... από τότε, όχι, παιδί μου. ήμουνα κάπου που είχε αυτά τα popcorn, είχε αυτή την εταιρεία και είχαν και αυτά με την καραμέλα και τη σοκολάτα. Είχαν και βουτύρου και με τσένταρ. Δεν δοκίμασα με τσένταρ. Δοκίμασα τα βουτύρου. Αυτά τα popcorn, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σφιχτά. Είναι πολύ περίεργα. Δηλαδή, όταν τα τρως, σου κάνουν κάτι περίεργο στο στόμα. Δεν ξέρω, δεν με... είναι ωραία στη γεύση, αλλά έχουν πολύ περίεργη υφή.
Μπορείς να φτιάξεις μόνη σου. Όχι, εγώ δεν μπορώ να φτιάξω τόσο μεγάλα και χοντρά και σφιχτά popcorn. Όχι, δεν μπορώ. Πώς το κάνουν αυτό μου να. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μονάχα στο κατσαρολάκι μου. Δεν γίνονται τόσο μεγάλα. Πρέπει να έχεις πολύ μεταλλαγμένο popcorn, πιστεύω, για να κάνεις τόσο μεγάλα. Τα δικά μου θα είναι πιο νόστιμα γιατί θα είναι από τα χεράκια μου. Μινά, όπως οτιδήποτε φτιάχνω εγώ είναι πιο νόστιμο. Για μένα και όχι για τους περισσότερους άλλους ανθρώπους. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Εγώ χαίρομαι με αυτά που φτιάχνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι θες, Άλεξ μου. Εντάξει, οκ, okay, άντε, άντε. Πάμε στην αδιάλειμμα. Πάμε, πάμε, πάμε. Παιδιά, τι χαροπά τραγούδια είναι αυτά. Τι μοσχολιού βάλε, Νίκο. Νίκο! Αυτό θέλουμε! Δεν ακούμε τίποτα. Γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα γλυλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Μπράβο! Μπράβο, εξαιρετικό. Βοσκόπουλο, το παλιό ρολόι θέλω. Το παλιό ρολόι. Αυτό θέλω να ακούσουμε τώρα. Ναι, ναι, το παλιό ρολόι. Ναι, 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 ναι. Μία μπάλα, αν την ισορροπήσω στη μύτη μου, πού είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε να μιλάμε για το ψωμί εδώ πέρα, γιατί μας τρώει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Ψωμί με μπύρα. Γιατί όχι! Μία ακόμα κατηγορία ψωμιού με έντονη τη γεύση της μπύρας η οποία ζυμώνεται με τα υπόλοιπα υλικά. Ναι! Εγώ λέω ναι σε αυτό το ψωμί. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου κακό σαν κόνσεπτ. Όπως και το σαμπουάν με μπύρα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πετυχαίνει το ένα και όχι το άλλο. Τι θες, Γιώργο, γιατί φωνάζεις. Γιατί έτσι του γουστάρει, λέει. Εντάξει, οκ. Τώρα με ρούμποσε. Μπαγκέτα! Γνωστή κυρίως επειδή χρησιμοποιείται σε σάντουιτς, αποτελεί μια ειδική κατηγορία ψωμιού. Ναι, αυτό που πας να το φας στο σάντουιτς και δένει όλο το στόμα, να πούμε, με την κόρα. Ορίστε, η μπαγκέτα δεν θα έπρεπε να έχει κόρα. Ή να είναι πιο μαλακή. Γιατί μερικές φορές πληγώνομαι. Λευκή ή μαύρη, λυκής άλλης, μεσουσάμι ή χωρίς, αποτελεί την κύρια επιλογή για κολατσό. Είναι μακρόστην, τραγανή και όπως το ψωμί μπορεί να διατηρηθεί για λίγες μέρες φρέσκια. Εμένα δεν μου αρέσει το ψωμί, ούτε καν τη δεύτερη μέρα. Αλλά το τρώω. Επίσης, όταν ήμουν πιο μικρή, πήγαινα και έβαζα το ψωμί στο φούρνο μικροκυμάτων τύπου για 3 λεπτά. Και γινόταν παξιμάδι. Και ήταν εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Βέβαια, μετά μύριζε όλο το σπίτι καμένο. Και εγώ έκανα ότι δεν καταλάβαινα τι έχει συμβεί. Ότι τύπου, δεν ξέρω, εγώ λίγο ψωμί έβαλα, δεν ζεστάνω. Αλλά στην πραγματικότητα, ναι, απλά έκαιγα ψωμιά και τα έτρωγα μετά. Έχουμε μιλήσει, παιδιά. Για το τυράκι που φεύγει από το τόστ πάνω στην τοστιέρα. Εντάξει! Αλλού! Παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στη ζωή. Ίσως οι πατάτες τηγανιτές. Ναι, αυτό θα πρέπει να έχω πει στην προηγούμενη εκπομπή με τις πατάτες. Που να είναι καλύτερο από αυτό το τυράκι, το λιωμένο, το τραγανιστό, το καρκινογόνο που πέφτει πάνω στη σχάρα της τοστιέρας. Τίποτα πιο ωραίο. Έχω κάνει μάχες και μάχες για αυτό το τυράκι, να ξέρετε. Έχω παλέψει, το έχω υπερασπιστεί με τη ζωή μου! Και κέρδισα για να είμαι ακόμα εδώ. Καταλαβαίνετε. Ότι κάποιος αυτή τη στιγμή... Τι έχω στο χέρι μου. Ναι. Μετρώει λίγο η άκρη του δαχτύλου μου. Τι είναι αυτό. Τι θα πάρω. Ναι, κάτι δεν θα πάρω επειδή μετρώει αυτό. Ξέρω εγώ, αύξηση. Να βάλω δαχτυλίδι! Πώς θα παντρευτούμε, Μανελιό μου! Πώς θα βάλουμε Στεφανή στον Αϊγιάννη! Χωρίς δεκάρα! Sorry. Είναι, ξέρετε, δύσκολες εποχές. Πού κυρώσω τώρα για γάμους, πού λεφτά για γάμους. Να κάνω εγώ τον γάμο αυτόν που θέλουν οι δικοί μου με τα όργανα να με περιφέρουν σε όλο το χωριό, να με δείξουν την ύφη. Πού λεφτά, και μετά τους πάμε σε ένα κεντράκι να διασκεδάσουν λίγο, βρε αδερφέ. Τι κεντράκι, στην πλατεία του χωριού δηλαδή, αλλά πού λεφτά για τις πλαστικές καρέκλες και τα τραπέζια. Εντάξει, εδώ το πανηγύρι δεν το κάνουν στο χωριό πια. Δεν ξέρω, αυτό είναι τελείως random που λέω. Βασικά δεν είμαι και τόσο του χωριού, με τρώει η μύτη μου. Αλήθεια, τι φαγούρες με έχουν πιάσει τώρα. Είναι η αλλεργία. Να, είδατε πόσο περίεργο είναι να τρίβω τη μύτη μου τώρα που έχω 15 σκουλαρίκια πάνω. Εντάξει.
Λοιπόν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή κι εγώ θα γίνω αληθινό κορίτσι. Όπως ο Πινόκιο. Ναι, τι θα φύγω. Α, από τώρα. Γιατί, εντάξει, οκ, okay, να κλείσουμε, ξέρω εγώ. Άμα θέλετε να γυρίσω στο σπίτι μου να κλαίω. Εντάξει. Παιδιά, το γατί μου έχει παχύνει πάρα πολύ και το συνειδητοποιώ τώρα, γιατί κοιμάται πάνω μου και σχεδόν δεν μπορώ να πνεύσω από το βάρος. Είναι γάτα. Ήρθε ένας φίλος μου σπίτι τις προάλλες και μου είπε ότι έχει παχύνει. Και εγώ νιώσα πάρα πολύ άσχημα που μου το είπε αυτό και κυρίως που ήταν μπροστά στο Μοντζόβι. Γιατί ο Μοντζόβι τα ακούει αυτά και πληγώνεται, ξέρετε. Πληγώνεται πάρα πολύ. Βάζει τα χέρια του και σκουπίζει τα δάκρυα του. Ξέρετε γενικά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε και, πώς το λένε, αστεία που επανέρχονται, όπως τις σειρές. Αυτό, ας πούμε, με τα χέρια που είπα τώρα για την γάτα, έχει υπάρξει προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε ότι η γάτα μου έχει χέρια και όχι πόδια μπροστά. Αλλά άμα δεν έχετε δει αυτή την εκπομπή, δεν μπορείτε να το ξέρετε αυτό. Οπότε πρέπει να μπείτε και στο YouTube να δείτε όλες με τις εκπομπές, να κάψετε τον εγκέφαλό σας. Smart TV Greece λέγεται το κανάλι μας, κάνει subscribe, ανεβαίνουν όλα τα βίντεο εκεί. Τι πάσες τρελές κάνω, Θεέ μου! Δηλαδή, αυτό είναι ο επαγγελματισμός. Αυτό. Δηλαδή, πρέπει να πάρω κάποιο βραβείο. Όπως γίνεσαι, ξέρω εγώ, ο καλύτερος μπάρμαν του κόσμου, έτσι και εγώ να γίνω η καλύτερη γυναίκα που λέει άσχετα πράγματα το μεσημέρι 3 με 4 στον κόσμο. Θα μπορούσα. Γιατί όχι. Ή το καλύτερο κορίτσι, γιατί. I'm not a girl, not yet a woman. Που έχει πει και η Britney Spears πριν από 10 χρόνια. Δεν είμαι κορίτσι, αλλά δεν είμαι ακόμα γυναίκα. Το συνειδητοποίησα όταν είδα το Spider-Man. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή δινόταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ ντύνομαι όπως να είναι. Και βάζω καλτσάκια μέχρι το γόνατο και νομίζω πως είμαι 15 χρονών. Αλλά δεν είμαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, θα φύγω τώρα. Εντάξει. Θα τα πούμε αύριο, ίδια ώρα εδώ. Ελπίζω να μην έχω αυτή τη φαγούρα ακόμα στο δάχτυλό μου. Αλήθεια, γιατί με πληγώνει αυτό. Μην δίνω μόνο στη μουσική. Θα φύγω, τα θέλω εγώ να φύγω. Όχι. Θα τα πούμε αύριο με το νούμερο τέλειο. Φιλιά πολλά, bye.